Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με πρώτη ερώτηση για να καταλάβουμε σε ποια παιδεία, σε ποιους επαγγελματικούς χώρους δηλαδή θα κάνετε αυτές τις, θα ανακαλέσετε απολύσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Θα σας πω αμέσως. Να ζητήσω συγγνώμη για τη φωνή μου. Είμαι με πολύ άσχημο κρύωμα και, και δυνατή αντιβίωση. Σας ευχόμαστε. Πιο πολύ σε θρίλερ παρά σε πολιτική ενημέρωση. Ελπίζουμε καταρχάς αυτό να μην μετακυλιστεί στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Σας κόλλησε ίσως ο Πρωθυπουργός. Είναι και εκείνος άρρωστος, όπως είπε χθες σε συναδέλφους. Όλοι κάνουμε ό,τι κάνει ο Πρωθυπουργός αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, πολλά περαστικά ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούστε, η δέσμευση είναι ότι θα ανακληθούν όλες οι παράνομες αντισυνταγματικές, κατά τη γνώμη μας, απολύσεις των μνημονίων. Θα σας πω τώρα κυρίως ποιες είναι οι κατηγορίες των υπαλλήλων που έχουν απολυθεί. Γιατί όπως τα ξέρατε, ο θεσμός της διαθεσιμότητας θα κατελήγει σε απολύσεις μόνο εφόσον δεν έχουν μετακινηθεί οι υπάλληλοι. Η πρώτη εκτίμηση του κυρίου Μητσοτάκη στην προφορική μας ενημέρωση ήταν ότι είναι γύρω στις 2.500 αυτοί που έχουν πράγματι απολυθεί και δεν έχουν άρα μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες. Τα στοιχεία των υπηρεσιών φαίνεται να δείχνουν ένα νούμερο γύρω στους 3.500 πρώην δημοσίους υπαλλήλους. Είναι κυρίως οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, οι εκπαιδευτικοί της τεχνικής εκπαίδευσης και οι σχολικοί φύλακες. Εξαιρώ τους απολυμμένους της ΕΡΤ, γιατί εκεί δεν έχουμε μόνο θέμα απόλυσης, αλλά και συνολικής κατάργησης του φορέα. Επομένως και αυτό το θέμα θα ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, αλλά δεν είμαι αρμόδιος να σας μιλήσω γι' αυτό. Με τους διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστημίων. Και οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, αλλά από όσο γνωρίζω δεν έχουμε απολύσεις ακόμα και δεν θα έχουμε προφανώς στην κατηγορία αυτή. Ή αν έχουμε, έχουμε ένα πάρα πολύ μικρό αριθμό. Άρα συνολικά, αν μπορούμε να δώσουμε έναν αριθμό για όλους τους πρώην εργαζομένους στο δημόσιο, οι οποίοι θα επιστρέψουν, περίπου πόσοι είναι, κύριε Κατρούγκαλε? Συνολικά φαίνεται να είναι γύρω στους 3.500 υπαλλήλους. Εδώ έρχεται το ερώτημα, πού θα βρεθούν τα χρήματα για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι και βεβαίως με τι μισθό θα επιστρέψουν στις θέσεις τους? Θα επιστρέψουν με το μισθό που έχουν τώρα οι ομόλογοι τους, οι ανάλογοι της κατηγορίας τους, όταν θα γίνει η οριστική επιστροφή. Το θέμα το μισθολογικό θα το εξετάσουμε φυσικά, αλλά όχι άμεσα, μεσοπρόθεσμα με ένα νέο δίκαιο μισθολόγιο. Η άλλη ερώτησή σας, συγγνώμη, δεν σας άκουσα εκτός από το μισθό, τι άλλο με ρωτήσατε? Να δούμε, μας είπατε πόσοι είναι περίπου όλοι. Πότε, ναι, να δούμε, ναι, πότε, από πότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να περιμένουν ότι θα χτυπήσει το τηλέφωνο και άμεσα, θα τους πούν επιστρέφετε στις θέσεις σας. Πότε πιάνουν δουλειά δηλαδή όλοι? Άμεσα δεσμευτήκαμε ότι θα είναι η πρώτη δουλειά που θα κάνω εδώ στο Υπουργείο. Επειδή είναι και θέμα συναρμοδιότητας όμως υπουργών, για παράδειγμα τα θέματα των καθαριστηριών είναι θέματα του Υπουργείου Οικονομικών, άρα του κ. Βαρουφάκη. Είμαστε σε επικοινωνία με τους άλλους υπουργούς ώστε να προχωρήσει αυτό άμεσα. Όσοι βρίσκονται τώρα σε καθεστώς διαθεσιμότητας, κύριε Κατρούγκαλε, πληρώνονται με μειωμένο μισθό. Όταν θα επιστρέψουν, ναι, στις θέσεις τους, είναι υπολογισμένο περίπου το πού θα επιστρέψει ο μισθός τους, είπατε, εκεί όπου βρίσκονται οι μισθοί των συναδέλφων τους? Όταν επιστρέψουν προφανώς θα πληρώνονται σύμφωνα με το μισθολόγιο που ισχύει για την ανάλογη θέση. Να σας πω ότι για αυτό το μείζον θέμα του πού θα τοποθετηθεί ποιος, έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε ένα πρόγραμμα κινητικότητας, γιατί πράγματι είναι αυτό που έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη η δημόσια διοίκηση. Η κινητικότητα καθεαυτή είναι απαραίτητη, γιατί έχουμε υπηρεσίες που έχουν μεγαλύτερες ελλείψεις από άλλες. Ελεκτικοί μηχανισμοί, οι πλευρές του κράτους που δίνουν κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτές έχουμε κατά το πρόγραμμά μας δεσμευτεί ότι θα τις ρυθμίσουμε κατά προτεραιότητα. Θέλω να ρωτήσω τώρα το κρίσιμο ερώτημα. Όλα είναι κρίσιμα ερωτήματα, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Κατρούγκα, αλλά γιατί έχουμε μια τελείως διαφορετική πολιτική προσέγγιση από εσάς, από τη νέα κυβέρνηση. Οπότε αναρωτιούνται πολύ με ποιο τρόπο θα τα παρουσιάσετε όλα αυτά στους εταίρους. Γιατί αυτό το οποίο έχουμε καταλάβει είναι ότι οι εταίροι έχουν συμφωνήσει στα προηγούμενα με τους προηγούμενους. Άρα υπάρχει ο φόβος, και ξαναλέω, υπάρχει ο φόβος κυρίως από αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους αναφέρεστε, που θέλουν να επιστρέψουν στις δουλειές τους, μήπως κάτι στραβώσει στη διαπραγμάτευση. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Πρώτα να πω ότι όπως είναι φυσικό εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας. Απορώ γιατί δημιουργείται απορία για αυτό το πράγμα. Δηλαδή
είχε κατασκευαστεί προεκλογικά η περίφημη θεωρία της Κολοτούμπας. Ότι θα μας ψηφίσουν και εμείς θα κάνουμε άλλα από αυτά που λέγαμε. Προφανώς δεν ταιριάζει αυτό σε ένα κόμμα της αριστεράς. Τώρα, ως προς το κρίσιμο ζήτημα της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους, έχουμε πει ότι εμείς δεν θα συζητήσουμε με την Τρόικα για την εφαρμογή των ήδη συμφωνηθέντων, γιατί θέλουμε να συμφωνήσουμε εκ νέου με τους εταίρους μας και αυτό δεν μπορεί να γίνει με αυτούς που παρακολουθούν απλώς την εκτέλεση ενός ήδη συμφωνημένου προγράμματος. Θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντας ένα νέο πλαίσιο συμφωνίας που να επιτρέπει ανάπτυξη και όχι λιτότητα. Άρα αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η διαπραγμάτευση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, η διαπραγμάτευση μηδενίζεται ουσιαστικά. Το κοντέρ μηδενίζεται. Δεν το πάτε ξαναπεί, να το συνεχίσετε ξαναπεί, από εκεί που το άφησαν. Το έχουμε ξαναπεί. Για μας το μνημόνιο είναι νεκρό. Το έχουμε πει πολλές φορές. Και ακριβώς για αυτό το λόγο ψηφιστήκαμε από τον ελληνικό λαό. Έχετε έτοιμο το χαρτοφυλάκιό σας, κύριε Κατρούγκαλε, για να τους πείσετε από πού θα βρεθούν τα χρήματα, ώστε να μην αντιδράσουν στις ανακλήσεις των απολύσεων? Η μέθοδος πειθούς μας θα είναι ότι εμείς επιχειρούμε μια πραγματική αναμόρφωση του κράτους σε σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα. Ξέρετε, ήμουν στο Ευρωκοινοβούλιο και μπορώ να σας μεταφέρω την πολύ άσχημη εικόνα που έχουν για τις πολιτικές και τις οικονομικές ελίτ όλοι οι ξένοι, ανεξαρτήτως πολιτικής θέσης. Αντιλαμβάνονται ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα ουσιαστικά, αντί να φτιάξει τη δημόσια διοίκηση, απέλυσε τις καθαρίστριες. Εννοώ δηλαδή ότι αντί να προσπαθήσει να επέμβει στις δομές ώστε να έχουμε ένα καλύτερο, πιο δημοκρατικό και πιο αποτελεσματικό κράτος, κυνήγησε απλώς νούμερα και έφτασε να απολύσει μόνο αυτούς που δεν είχαν κανενός είδους προστασία. Σχολικοί φύλακες. Αυτό το οποίο, για να κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου, κύριε Κατρούγκαλε, αυτό το οποίο μας έλεγε η απερχόμενη κυβέρνηση είναι ότι προχώρησε σε αυτές τις απολύσεις προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα. Εσάς, η δική σας πολιτική είναι στο άλλο, στον αντίποδα μάλλον, όπου αυτό το οποίο προασπιζόσασταν και το περασμένο διάστημα είναι περισσότερη διαρθρωτική μεταρρύθμιση χωρίς απομακρύνσεις. Σωστά. Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή από πλευράς αριθμών δημοσίων υπαλλήλων και ύψους δημόσιας δαπάνης, η ελληνική δημόσια διοίκηση είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν είναι επομένως θέμα οικονομικό. Είναι θέμα ποιότητας υπηρεσιών, ορθολογικής οργάνωσης και σπασίματος του πελατειακού κράτους. Ακριβώς αυτά θα κάνουμε. Και ακριβώς για αυτό το λόγο ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε τους δανειστές μας ότι εφαρμόζοντας ένα πραγματικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα εμείς οι ίδιοι και όχι επειδή μας επιβάλλεται απ' έξω, θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας για μια πιο καλή διοίκηση, ένα πιο δίκαιο και ανοιχτό κράτος. Πάντως, από την σαφέστατα μικρότερη εμπειρία που έχουμε όλοι οι δημοσιογράφοι, πόσο μάλλον οι νεότεροι, έχουμε καταλάβει ότι η Τρόικα, κύριε Κατρούγκαλε, επιμένει. Και αν δεν θέλετε, η Τρόικα, οι δανειστές, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι εταίροι μας επιμένουν στα οικονομικά, ζητάνε συγκεκριμένους αριθμούς. Άρα, επιμένω κι εγώ στο ερώτημά μου, τι θα τους πείτε, από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Ναι, το καταλαβαίνω το ερώτημα, αλλά έχετε στο μυαλό σας το προηγούμενο πλαίσιο αναφοράς, που είναι το προηγούμενο μνημόνιο του 2010 με τις αδοχικές του αναθεωρήσεις. Σας είπα ότι εμείς θα μιλήσουμε με αυτούς σε άλλη βάση. Και για να τα πω τα πράγματα με το όνομά τους, αυτούς τι τους ενδιαφέρει? Να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Αυτό πράγματι θέλουμε να το διαπραγματευτούμε. Ξέρετε την πάγια θέση μας, ότι αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο μιας διεθνούς διάσκεψης για το χρέος, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα. Είναι θέμα και των άλλων κρατών της περιφέρειας, κυρίως του Νότου αλλά και της Ιρλανδίας, αλλά είναι και ένα γενικότερο θέμα που αφορά τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Γιατί αν έχουμε δύο ταχύτητες. Άρα, ανεξάρτητα. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ναι, καταλαβαίνω. Απλά προσπαθώ να καταλάβω και κάτι ακόμα. Ανεξάρτητα από το πώς εσείς θα διαχειριστείτε την ελληνική πλευρά και πώς θα παρουσιάσετε τη δική σας ατζέντα και θα θέσετε τις δικές σας προτάσεις, διαβεβαιώνετε ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Και προς το εσωτερικό τώρα γεννάται αυτό το ερώτημα. Υπάρχουν τα χρήματα για να καλυφθούν αυτές οι δαπάνες? Εννοείται, δεν πρόκειται να έχουμε δεσμευτεί ότι θα έχουμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Δεν πρόκειται δηλαδή να ανοίξουμε τα έξοδα πέρα από τα έσοδα τα οποία θα έχουμε. Από εκεί και μετά, για να το βάλουμε το πράγμα στην πραγματική του διάσταση, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει αυτή τη στιγμή ζήτημα αναπροσανατολισμού της γενικότερης πολιτικής της. Όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί σε ένα φαύλο κύκλο από πληθωρισμού και οικονομικής στασιμότητας, γιατί εφαρμόζονται πολιτικές λιτότητας.
Και γι' αυτό το λόγο στην Ευρώπη συγκρούονται δύο μεγάλα στρατόπεδα. Οι Γερμανοί εξακολουθούν να επιμένουν στην πιστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος λιτότητας, γιατί κακά τα ψέματα, αυτοί επειδή έχουν μια εξαγωγική οικονομία, τους συμφέρει να συμπιέζουν τους μισθούς για να είναι τα προϊόντα τους ανταγωνιστικότερα στις εξωτερικές αγορές. Ήδη όμως οι υπόλοιποι λαοί και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται ότι αυτό το παιχνίδι είναι αδιέξοδο. Δεν είναι μόνο οι κοινωνίες που φτωχοποιούνται, είναι η ίδια η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταστρέφεται. Ακριβώς λοιπόν σε αυτή τη σύγκρουση δύο στρατοπέδων, έχουμε και εμείς την ευκαιρία να βγάλουμε την Ελλάδα από αυτό το αδιέξοδο της λιτότητας. Μάλιστα. Θα ήθελα, κλείνοντας κύριε Κατρούγκαλε, να μας δώσετε λίγο το στίγμα του δικού σας σχεδίου για αυτή την αναδιάρθρωση, την αλλαγή, αν θέλετε, στο δημόσιο. Θέλουμε να αλλάξουμε το κράτος άρδιν από τα θεμέλια του. Και ακριβώς για αυτό το λόγο όμως θέλουμε να το κάνουμε και ανοιχτό στην κοινωνία, αλλά και ανοιχτό σε αυτούς που το δουλεύουν, τους δημοσίους υπαλλήλους. Το πρώτο ραντεβού που θα έχουμε την ΑΔΔΗ θα είναι. Και θα συζητήσουμε για θέματα που μέχρι τα τώρα το δημοσιοπαλλικό κίνημα τα απέρριπτε, όπως η αξιολόγηση. Και τα απέρριπτε γιατί προφανώς η αξιολόγηση, όπως είχε μέχρι τα τώρα θεσπιστεί, δεν είχε σκοπό να βελτιώσει τις δημόσιες υπηρεσίες και καθένα υπάλληλο ξεχωριστά. Είχε σκοπό, όπως είχε γίνει το τελευταίο διάστημα, να καταλήξει σε απολύσεις. Άρα εσείς με ποιο είδος αξιολόγησης προτείνετε? Μια αξιολόγηση που δεν θα είναι καθόλου τιμωρητική. Ο σκοπός θα είναι να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών, να δίνει κίνητρα στους καλούς, να βοηθάει αυτούς που έχουν κάποιο πρόβλημα να γίνουν καλύτεροι. Αλλά δεν θέλω να προχωρήσω σε πιο αναλυτικές δηλώσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα, ακριβώς γιατί είναι από τα θέματα που θέλω να διαπραγματευτώ ουσιαστικά σε μηδενική βάση με την ΑΔΔ. Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή αρχή στο νέο σας πόστο, κύριε Κατρούγκαλε, και περαστικά επίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να ξεπεράσετε αυτή την ίωση, η οποία η αλήθεια είναι ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Θα τα λέμε συχνά, εάν και εσείς αυτό επιθυμείτε. Άλλωστε, η γραμμή που έχετε από το κόμμα και επίσημα την κυβέρνηση πλέον είναι να έχετε ανοιχτές πόρτες προς τους πολίτες και να μας ενημερώνετε συνεχώς. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.